Εβδομάδα, οι αριθμοί τι λένε σε σχέση με τις χειρουργικές επεμβάσεις? Έχουμε ενδείξεις για το πώς κινήθηκαν αυτές οι πρώτες μέρες? Έχουμε στα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 5/6, διότι κάθε μέρα βγάζουμε στοιχεία γύρω στις 12. Τώρα θα βγουν τα νέα, τα τελευταία Ωραία. Στοιχεία. Ναι. Οπότε μέχρι την Παρασκευή είχαμε αρκετές παραπομπές για την ενδονοσοκομιακή. Είχαμε γύρω στις 1.160 παραπομπές για την ενδονοσοκομιακή. Και είχαμε και 411 εισαγωγές στα νοσηλευτήρια. Δηλαδή κόσμος που μπήκε στο νοσηλευτήριο για να εγχειριστεί, να πάρει υπηρεσίες ενδονοσοκομιακής. Σίγουρα θα είναι αυξημένα με τα νέα στοιχεία και σήμερα. Οπότε προχωρεί κανονικά η εισαγωγή των συνανθρώπων μας που χρειάζονται ενδονοσοκομιακή. Το σύστημα πληροφορικής λειτουργεί κανονικά με τα παραπεμπτικά κτλ. Δεν σημειώθηκε κάποιο θέμα ιδιαίτερων, αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Συνεχίζουν να εγγράφονται και νοσηλευτήρια, τα οποία φαίνονται στην ιστοσελίδα μας, αυτά που έχουν ενταχθεί. Οπότε προχωρούμε κανονικά. Μάλιστα, αλλά προχωρούμε τώρα. Είναι ουσιαστικά, είναι ο ιδιωτικός τομέας που παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι ή έχει μοιραστεί? Να σας πω, φαίνεται να είναι ιδιωτικός τομέας που εκδίδει και όλα στα περισσότερα παραπεμπτικά. Δεν έχουμε τα στοιχεία των εισαγωγών στο δημόσιο, διότι δεν έχουν μπει στο σύστημα πληροφορικής για να τα γνωρίζουμε. Οπότε οι 400 κάτι εισαγωγές που σας είπα που είχα γίνει μέχρι την Παρασκευή είναι από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και δεν έχουμε τον αριθμό των δημοσίων. Σίγουρα σιγά σιγά όμως θα ομαλοποιηθεί το σύστημα, θα έχουμε και τα στοιχεία του δημοσίου. Αυτά που μας είπατε είναι καθαρά το ιδιωτικό κομμάτι. Τα νοσοκομεία θα τα δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Τώρα φαντάζομαι ακριβώς. Η κατάχρηση, η υπερβολή σε όλο αυτό, το φοβάστε όπως αρχικά γινόταν και στην πρώτη φάση και προσπαθείτε με ασφαλιστικές δικλείδες να το προλάβετε, κυρία Καμίτση? Ναι, να σας πω. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε μια αυξημένη ζήτηση. Όπως ξέρετε δεν υπήρχαν καθόλου χειρουργία προγραμματισμένα για τους μήνες που υπήρχαν τα αυστηρά μέτρα. Ναι. Οπότε συστρέφηκε μια ζήτηση εκεί, όπως και μια επιπρόσθετη ζήτηση, επειδή ο κόσμος ήξερε ότι θα μπαίνει η ενδονοσοκομιακή πρώτη νέχτου και για διάφορα προγραμματισμένα αναβάλλονταν για μετά την πρώτη νέχτου. Οπότε ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση το πρώτο διάστημα. Τώρα, αν θα υπάρξουν καταχρήσεις ή όχι, υπάρχει το σύστημα και φαίνεται ακριβώς ποιος παραπέμπει και τι διαγνώσεις μπαίνουν για την ενδονοσοκομιακή. Οπότε γίνονται οι ελέγχοι από εμάς μέσω του συστήματος πληροφορικής. Είναι πρώτες μέρες ακόμα για να φανούν καταχρήσεις ή συμπεριφορές που δεν είναι σωστές. Αλλά ξέρετε, και η ενδονοσοκομιακή είναι πιο δύσκολο, πολύπλοκο κομμάτι. Δεν θα πάει κάποιος εύκολα να εισαχθεί στο νοσηλευτήριο, δεν υπάρχει ανάγκη. Όπως είναι μια επίσκεψη στο γιατρό ή διάφορα διαγνωστικά τεστ που μπορεί να μην χρειάζονταν και γίνονταν, που αφορούσε στην πρώτη φάση αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχετε δίκιο. Δηλαδή, να μπει κάτω από τον υστέρι, να μπει στο χειρουργείο, είναι εντελώς διαφορετική και η διαδικασία και η κατάσταση και δεν μπαίνει με τόση ευκολία. Άρα, θα αντισταθούν και οι ασθενείς και θα ζητήσουν και δεύτερη και τρίτη γνώμη για να είναι σίγουροι, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα. Αν και σας είπα, αναμένεται να έχουμε αυξημένη ζήτηση, είναι επειδή υπάρχει αυτή η συσσωρευμένη ανάγκη που προέκυψε τους τελευταίους μήνες. Το παρακολουθούμε καθημερινά το σύστημα και είμαστε εδώ για να γίνουν προσαρμογές αν χρειαστεί ή να δοθούν συστάσεις στους γιατρούς, στα νοσηλευτήρια, αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα. Και βλέπουμε συνεχώς να ξεφυτρώνουν και καινούργια ιατρικά κέντρα σε όλη την Κύπρο. Ιατρικό κέντρο δεξιά, αριστερά, παντού το βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, και είναι κάτι που θα το δούμε και στην πορεία, να εντάσσονται όλα αυτά στο ΓΕΣΥ. Ναι, βέβαια να σας πω, αυτά ίσως δεν ήταν ονόματα που ήταν γνωστά, αλλά όλα αυτά είναι αδειοδοτημένα νοσηλευτήρια για να μπορέσουν να εγγραφούν στο ΓΕΣΥ. Είχαν ήδη αδειοδοτηθεί από τον εύφορο ιδιωτικό νοσηλευτηρίο που τους εκδίδει τα απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Οπότε μπορεί να μην ήταν γνώριμα στον πολύ κόσμο, αλλά υπήρχαν και λειτουργούσαν με άδεια από τον εύφορο ιδιωτικό νοσηλευτηρίο. Μάλιστα. Κάτι άλλο που πρέπει, το σύστημα λειτουργεί όπως πρέπει, υπήρξαν προβλήματα που τα ξεπεράσαμε ή μάθαμε από την πρώτη φάση? Θεωρώ ότι υπήρχε εξοικείωση σε μεγάλο βαθμό λόγω της πρώτης φάσης. Δεν προέκυψαν κάποια θέματα με το σύστημα πληροφορικής. Έχουμε και το κέντρο εξυπηρέτησης αλλά και άτομα εδώ που δίνουν πληροφορίες στους γιατρούς αν έχουν, ή στα νοσηλευτήρια αν έχουν κάποια θέματα με το σύστημα, αλλά δεν προέκυψαν κάτι που να χρειαζόταν διόρθωση ή κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Δεν έχει προέκυψει κάτι. Θεωρώ ότι υπάρχει ήδη μια εξοικείωση. Οπότε προχωρούμε ομαλά προς το παρόν.